Εδάφιο. Β5, Επιστολή προς Φιλιππισίους, στη σελίδα 1039. Το αυτό δε φρόνημα, έστω εν ημίν, το οποίο ήτο εν το Χριστό Ιησού, ως της ενορφοή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμοιον ως όμοιος με τους ανθρώπους και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν και γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν όνομα, το υπερπών όνομα, δια να κλείνει στο όνομα του Ιησού, παν γόνιε πουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος. 30 χρόνια μεγάλωσε μαζί με τον νομιζόμενο πατέρα του τον Ιωσήφ και τη Μαρία, με τα αδέλφια του, μαραγκός αυτός, ο πατέρας του μαραγκός και αυτός, και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που ξεκίνησε νέα πράγματα. Ξεκίνησε από την Ναζαρέτ και κατέβηκε, γι' αυτό και λεγόταν Ναζωραίος ή Ναζαρινός, και κατέβηκε κάτω στον Ιορδάνη, όπου πριν από 6 μήνες ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, με εντολή Θεού, και αυτός εκπαιδευόμενος 30 χρόνια στην έρημο, τρώγοντας άγριο μέλι και ακρίδες και φορώντας χιτώνα από ζώο και δερματίνη ζώνη στη μέση του, πριν από 6 μήνες ξεκίνησε και αυτός την αποστολή του, υποτασσόμενος και υπακούοντας απολύτως στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, στη φωνή του Θεού. Και εκεί ήρθε η στιγμή που θα συναντηθούν. Γνωρίζονταν, αλλά ήρθε η στιγμή που θα συναντηθούν. Τον περίμενε. Δεν ήξερε πότε, αλλά ήξερε ότι θα έρθει, θα βαφτιστεί, και είχε πει ο Θεός σε αυτόν δια Πνεύματος Αγίου: σε όποιον δεις να έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω του και να μείνει, αυτός είναι που θα έρθει μετά από σένα και θα βαφτίζει πυρί. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός είναι ο ερχόμενος Μεσσίας. Ήξερε ότι ο Ιησούς γεννήθηκε με θαύμα, αλλά δεν ήξερε ποιος θα εξελιχθεί να είναι. Και ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά του ο Ιησούς και του λέει: βάφτισέ με. Και ο Ιωάννης αντέδρασε: εγώ πρέπει να βαφτιστώ από σένα, όχι εσύ από μένα. Αλλά ο Κύριος μας επέμενε, λέγοντας: πρέπει να πράξουμε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Και σε αυτά τα λόγια υπετάχθη άμεσα ο δούλος του Θεού Ιωάννης. Και όταν εξήρχεται από το είδωρ, τότε ανοίχθησαν οι ουρανοί και το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς ήλθε και έκατσε επ' αυτόν, και φωνή οικούστη: ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις τον οποίον σήμερα, εγώ το λέω αυτό σήμερα, ευαρεστήθηκα. Ευαρεστήθηκα γιατί ήταν μαθητής μου και δούλος μου. Ο μαθητής γίνεται δούλος και ο δούλος είναι και μαθητής, γιατί πράττει πάντα τα διατεταγμένα. Δεν κάνει όπως νομίζει, ό,τι θέλει, ό,τι υπολογίζει, ό,τι πιστεύει, αλλά κάνει ό,τι του λέει ο Θεός. Και εκείνη τη στιγμή έγινε Υιός μονογενής, αγαπητός, στον οποίον ευαρεστήθη ο Πατέρας. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει νέα πορεία για τον Ιησού, αλλά και για τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης τελείωσε την αποστολή του, τώρα θα φύγει να πάει να συναντήσει αυτόν που τον απέστειλε, και ο Ιησούς συνεχίζει την αποστολή του και θα τη συνεχίζει για 3,5 ολόκληρα χρόνια.
το τέλος της υποθέσεως. Απόλυτη εξουσία. Εδόθη σε με πάσα εξουσία στον ουρανό και τη γη. Το τέλος της υποθέσεως. Το υπερπάν όνομα εδόθη σε αυτόν. Μπροστά στο οποίο θα κλείνει πάνω γόνια επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων. Το τέλος της υποθέσεως. Στα δεξιά του Πατρός. Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Αλλά αυτό δεν έγινε, αδερφοί αγαπητοί, επειδή γεννήθηκε εκ Παρθένου Μαρίας, ούτε επειδή ευαρέστησε τον Θεό με τη βάφτισή του, που εξ αυτής και έκτοτε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν τον έβλεπε έλεγε «Να ο Υιός του Θεού, να ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Δεν είμαι εγώ, αυτός είναι. Αλλά δεν είναι, έγινε. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, που σήμερα πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας πείσει. Δεν είσαι, αλλά μπορείς να γίνεις. Δεν είμαστε, αλλά μπορούμε να γίνουμε. Δεν ήτανε ο Δαβίδ, αλλά έγινε. Δεν ήτανε ο πατέρας του δαιμονισμένου, αλλά έγινε. Δεν ήτανε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης παραψαράδες, αλλά έγιναν. Δεν ήταν ο Παύλος, ο Τιμόθεος, ο Σίλας, ο Λουκάς, αλλά έγιναν. Και μας προσκαλεί ο Θεός όχι να γίνουμε, να μας κάνει. Αλληλούια. Να μας κάνει. Και έχω πολύ χαρά σήμερα. Αν σε ρώταγε ο Κύριος σήμερα, τώρα πια, μια φορά ακόμη, σαν συνέχεια αυτού που είχε κάνει πριν λίγες μέρες, τι θέλεις να σου δώσω? Εγώ σήμερα λέω, θέλω να με κάνεις έτσι. Άλλα ζήτησα τότε, ότι καταλάβαινα, ότι ήξερα. Καλά ήτανε. Αλλά τι ωραία που να σε διδάσκει ο Θεός τι πρέπει να ζητήσεις. Θέλω να με κάνεις έτσι. Όπως τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό. Που απαρνήθηκε τον εαυτό του. Δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Εν μορφή Θεού υπάρχουν. Δεν ενόμισε ότι είναι αρπαγή. Δεν θεώρησε ότι ο πατέρας του του πήρε. Όταν τον ρώτησε ποιος θα υπάγει δί μας και είπε «Ιδού εγώ έρχομαι ο Θεέ να κάνω με χαρά το θέλημά σου». Δεν το θεώρησε αρπαγή, αλλά με χαρά πήγε να κάνει. Με χαρά να γίνει μαθητής, δούλος. Και έτσι αυτή η απόφασή του τον οδήγησε να κάνει και καλά το θέλημα του Θεού. Έγινε άνθρωπος. Όμοιος με τους ανθρώπους. Μπήκε δηλαδή, όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι, στα παπούτσια και έγινε ίδιος με αυτόν για να τον καταλάβει, για να τον συμπαθήσει. Και όταν έγινε άνθρωπος όμοιος με τους ανθρώπους, τότε πήρε μια απόφαση σαν καλός μαθητής να γίνει και ο τελευταίος άνθρωπος. Και μου είπε ένας αδελφός, και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Μου λέει, αδερφέ, γιατί ο Ιησούς Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του εκείνη την τελευταία μέρα? Επειδή ήταν βρώμικα? Όχι, του λέω, ήταν πλημμένοι, είχαν πάει για το Πάσχα. Για να του δείξουν, για να δείξει την ταπείνωση. Και μου λέει, την κατάλαβες, την έδειξε σε έναν την ταπείνωση? Την κατάλαβα. Μου λέει, άκουσα, αδερφέ. Ένας γέροντας, καλός αδερφός. Εάν δεν ταπεινωθείς και να σκύψεις τόσο πολύ ώστε να φτάσεις στην πατούσα, ταπεινός δεν είσαι. Και είπα αμήν. Κύριος να τον ευλογήσει αυτό το γέροντα. Είναι χρόνια στο Χριστό. Αυτό τους δίδαξε.
Εάν δεν ταπεινωθείς και σκύψεις τόσο πολύ ώστε να φτάσεις στην πατούσα, δεν είσαι σαν τον Χριστό. Έχει την πατούσα, αδερφή. Μ' άρεσε. Συγκλονίστηκε η καρδιά μου όταν τ' άκουσα. Μέχρι την πατούσα, τόσο πολύ να ταπεινωθείς. Μερικές φορές σκύβουμε, ας πούμε, και φτάνουμε μέχρι το σβέρκο. Άντε και λίγο παρακάτω μέχρι τους ώμους. Άντε και λίγο παρακάτω εδώ μέχρι τη μέση. Μέχρι εκεί, στόπ. Μέχρι την πατούσα, αδερφή. Ο Κύριος είπε, εταπείνωσε αυτόν έως θανάτου. Η ταπείνωσή του τον οδήγησε στο θάνατο. Δηλαδή, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν απειλεί, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Σε αυτόν, τον πατέρα του. Και ενώ είχε όλη την εξουσία να διατάξει μυριάδες αγγέλους να καταστρέψουν όλους αυτούς που τον ονειδίζουν, που τον κοροϊδεύουν, που. Αυτός λέει η Γραφή, άφωνος ως το πρόβατον έμπροσθεν του κύροντος αυτού. Άφωνος. Δεν είμαστε έτσι. Μην πάει το μυαλό σας ότι θέλουμε να μας κάνει ψηλά, θέλουμε να μας κάνει χαμηλά. Γιατί? Γιατί όσο πιο πολύ κατεβαίνουμε εμείς, τόσο πιο πολύ θα υψώνεται ο Χριστός. Μέχρι την πατούσα, αδερφοί. Έως θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Και γι' αυτό το λόγο. Όχι γιατί βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, ούτε γιατί γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ούτε γιατί έκαμε θαύματα πολλά, ούτε γιατί δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει όπως έλεγε, αλλά γιατί ταπείνωσε εαυτόν έως θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό ο Κύριος του έδωσε το υπερπανόνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Τώρα, σήμερα τι να ζητήσουμε άραγε από το Θεό? Πολλά είπαμε, πολλά ακούσαμε και σκέφτομαι τι να ζητήσω από το Θεό. Η απάντηση που βγαίνει μέσα από την ψυχή μου είναι, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν. Εδώ και εις εμέσου.